θεωρώ ότι είναι μια, είναι μια εμβληματική μορφή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και, αλλά είχαμε πολύ καλή σχέση. Όσο φαινόταν έτσι άγριος ή απρόσιτος, ήταν εξαιρετικά ευγενικός άνθρωπος, πολύ ευγενικός άνθρωπος και πολύ προσεκτικός και προστατευτικός με τις κυρίες. Εμένα δηλαδή, πολλές φορές που είχαμε πάει σε αποστολή, θεωρούσα ότι με είχε υπό την προστασία του. Δηλαδή εκείνο το μάτι το άγριο, κάποια στιγμή γύριζε και με έβλεπε και μου έκανε νόημα εάν είμαι καλά. Είχαμε πάει και άλλες φορές, τον είχα ντύσει επίσημα. Είχαμε κάνει διάφορα. Είχε βάλει πρώτη φορά στη δική μας έξοδο, πρώτη φορά είχε βάλει γραβάτα. Δεν είχε ξαναβάλει, έβγαλε το κόκκινο μπλουζάκι, εκείνο που είχε, και έβαλε γραβάτα. Έχουμε πολλά να θυμόμαστε. Τι ήταν αυτό που τον τζιγκλούσε ιδιαίτερα, τι ήταν αυτό που τον πυροδοτούσε να βγάλει αυτό το εκρηκτικό ταβεραμέντο που είχε. Νομίζω ότι τον έπνιγε αυτό που θεωρούσε δίκιο, το δίκιο του ας πούμε. Ήθελε να το αποδείξει, ήθελε να πει ότι έχει αγαθή σκέψη που το κάνει αυτό, καλή σκέψη, και δεν έχει πίσω του κάποιο συμφέρον ή κάποια άλλη σκέψη που να τον οδηγεί στο να κάνει έτσι ή αλλιώς, ή να στήσει την ομάδα ή να φέρεται στον κόσμο και στους παράγοντες.